Η κότα τι τρώει? Η κότα τρώει, τα... τις βουνιές, τα περιτώματα των άλλων ζώων. Όχι. Τρώει πολύ βρώμικα πράγματα η κότα. Όχι. Είναι βρωμερό πουλί η κότα. Οι κοτούλες τρώνε σιτάρι και καλαμπόκι. Η καλύτερη αρχή που μπορούμε να κάνουμε για τη μαγειρική. Να σου πω κάτι. Εμείς, η γιαγιά μου έχει αγοράσει ο παπάς μου κοτοπουλάκια. Ναι. Τα μεγαλώνει η γιαγιά μου. Ναι. Και όλα τα ανήψια μου, ξαδέρφες, όλα τα μωρά μας στην οικογένεια τρώνε, ναι, από τα κοτόπουλα της γιαγιάς. Έχεις δει το βράδυ τι τα ταΐζει η γιαγιά? Καλαμπόκι και σιτάρι. Μακαρόνια να τα δώσεις, θα φάνε. Παστίσιο να τα δώσεις, θα φάνε. Μουσακά να τα δώσεις, θα φάνε. Ό,τι τα δώσεις, θα φάνε. Καλαμπόκι και σιτάρι. Εμείς στο χωριό τα ταΐζουμε και παστίτσιο και μουσακά. Ούτως ή άλλως, στις μεγάλες εταιρείες ελέγχονται πια. Καλά, άλλο και εκεί πέρα τρώμε μόνο καλαμποκάκι. Στις εταιρείες, ναι. Αλλά η γιαγιά σου ταΐζει. Μα ναι, με τη γιαγιά μου τώρα. Η γιαγιά μου καλαμπόκι και σιτάρι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλω. Και παστίτσιο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δείξουμε το πιο βασικό κομμάτι που υπάρχει στην κοτόσπα και να πω τι λάθος κάνουμε όταν κάνουμε κοτόσπα. Ναι. Λοιπόν, όταν κάνουμε μια κοτόσπα, συνηθίζεται να παίρνουμε το κοτόπουλο έτσι όπως είναι, να το βάζουμε στην κατσαρόλα μαζί με λίγα λαχανικά και να το βράζουμε ολόκληρο. Αυτό που γίνεται είναι το εξής. Το κρέας που έχει το κοτόπουλο παραψύνεται με αποτέλεσμα να μην τρώγεται ευχάριστα και το καταλαβαίνουμε όλοι που προσπαθούμε μετά να το ξεψαχνίσουμε και ενώ είναι μέσα σε ζουμί. Μα μετά τους άλλους το ξεψαχνίζει για να το βάλεις μέσα στη σούπα. Το ξεψαχνίζουμε και ενώ είναι ήδη σε ζουμί, μας φαίνεται λίγο στεγνό το κρέας σαν κρέας. Το κρέας όταν παραψηθεί από το κοτόπουλο δεν είναι τόσο νόστιμο. Αντιθέτως, βέβαια, τα κόκαλα από το κοτόπουλο που έχει το κοτόπουλο πρέπει να βράσουν για παραπάνω από μία-μία μισή ώρα. Έτσι, για να βγάλουν όλη τη ζελατίνη που έχουν, όλη τη γεύση που έχουν και τελικά όλα τα θρεπτικά συστατικά που θέλουμε να πάρουμε μια σούπα. Έτσι, όπως το λες, πρέπει να βράσεις πρώτα τα κοτόπουλα και μετά πρώτα το κόκαλο και μετά το κρέας. Αυτό θα κάνουμε. Πώς? Τώρα θα σου δείξω. Λοιπόν, θα πάτε στο χασάπι και θα ζητήσετε, γιατί και εγώ δεν το έκανα. Έτσι, θα το κάνει ο χασάπης για εσάς και έχει υποχρέωση να το κάνει και σίγουρα θα το κάνει άμα του το πείτε. Θα του πείτε να ξεψαχνίσει το κοτόπουλο, δηλαδή θα βγάλει από το κοτόπουλο τα φιλέτα και θα ξεψαχνίσει και τα κόκαλα από τα πόδια. Εντάξει, όταν περιμένει ουρά 10 άτομα, τώρα κάθεσαι να ξεψαχνίσει το δικό μου το κοτόπουλο. Για το χασάπι αυτή η δουλειά είναι περίπου 4-5 λεπτά. Α, ναι. Δεν είναι παραπάνω. Ούτε 4-5. Άμα είναι και μάστορα, θέλει 2 λεπτά. 3. Αυτό. Και η διαδικασία που θα κάνουμε είναι η εξής. Πρέπει να βράσουμε οπωσδήποτε πρώτα τα κόκαλα. Άρα εδώ έχεις από τη μία μόνο τα κόκαλα. Αυτό είναι εδώ πέρα, σκέψου. Αυτό είναι έτσι όπως είναι ο κορμός. Ο κορμός, εδώ πέρα είναι το ένα φιλέτο. Εδώ πέρα είναι εδώ πέρα είναι το δεύτερο φιλέτο. Έτσι όπως είναι. Και εδώ πέρα είναι τα ποδαράκια του. Εντάξει. Τέλεια τεχνική. Ποτέ, ναι, νομίζω κανείς δεν το κάνει έτσι. Όχι, βέβαια. Αυτή είναι η τεχνική δικιά μας που είναι η καλύτερη. Όπως μπορείς να κάνεις. Για να γίνει πιο νόστιμο. Πιο νόστιμο και το πιο βασικό. Πρέπει να πάρουμε από τα κόκαλα μέσα αυτό που θέλουμε. Το μεδούλι που λέει, αυτό είναι το καλό που κάνει τελικά η σούπα. Παίρνουμε το ζελέ και το μεδούλι από τα κόκαλα. Άρα για να κάνουμε μια σούπα. Αυτό το βάζουμε να ψηθεί. Να αυτό βράσει. Το βάζουμε. Το λαιμό δεν το βγάζετε. Και επίσης να σου πω ότι θα πείτε το χασάπι να πετάξει ό,τι πέτσα δει. Παιδιά, σας παρακαλώ, σοβαρευτείτε. Είμαστε σοβαροί εκπομπή εδώ πέρα. Ακούσατε κάτι. Ορίστε. Για λοιπόν, πες. Θα βάλουμε μέσα έτσι όπως είναι το κοκάλα. Τι, ναι. Το κουφάρι, ναι. Λοιπόν, και αυτό που θα κάνετε είναι τα κόκαλα λίγο να τα σπάσετε. Δηλαδή θα πάρετε την πίσω μεριά του. Για να βγει το από μέσα. Για να βγει το από μέσα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και αυτό είναι που όταν τρώμε τη σούπα θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτερα. Έτσι. Λίγο θα το σπάσετε. Από την πίσω μεριά για να μην χαλάσει το μαχαίρι από την μπροστά τη μεριά. Εντάξει. Και βάζουμε μέσα όλα τα κόκαλα από το. Να βάλω νεράκι. Περίμενε. Θα ρίξουμε μέσα και τα λαχανικά μας. Γιατί τα λαχανικά μου μπορεί να θέλουμε να τα φάμε. Αυτό. Επειδή τη σούπα συνήθως την τρώμε λευκή και εγώ σκέφτηκα να τα ψιλοκόψω και να τα βάλω στο τέλος και να τα φάμε τα λαχανικά. Επειδή δεν είναι συνηθισμένος ο κόσμος σε μια τέτοια σούπα, είμαι σίγουρος πως δεν θα τη δοκιμάσω, θα νομίζω πως είναι δύσκολη. Απλά πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε 2-3 λαχανικά για να νοστιμήνει το φαγητό μας μέσα. Θα βάλουμε 2 κρεμμύδια. Γιατί στην κοτόσουπα δεν έχεις και μια πατατούλα και ένα καροτάκι που το τρως? Όχι. Ορίστε. Ναι. Μπορείτε εσείς βέβαια να τα ψιλοκόψετε και να τα βάλετε στο τέλος όταν τα βάλουμε το ρύζι, θα σας δείξω ακριβώς πώς. Ενώ αυτά τώρα δεν θα τα φας, το πράσο. Ναι, αλλά έχουν και. Θα πάει μόνο στο ζουμί. Όλο μαζί αυτά να έχουν 70-80 λεπτά και θα δώσουν γεύση. Ωραία. Στο ζουμί. Μετά θα βάλεις κι άλλα. Όχι, δεν θα βάλω καθόλου λαχανικά. Άρα δηλαδή ό,τι θα πάει στο ζουμάκι. Ακριβώς. Ναι, αλλά το ζουμάκι θα γίνει υπεργευστικό και θα πάρει όλες τις γεύσεις από αυτά τα. Ωραία. Λοιπόν, όταν κάνουμε σούπες, τα λαχανικά ποτέ δεν τα κόβουμε ψηλά, τα κόβουμε πολύ χοντρά όταν τα βράζουμε, για να μην διαλυθούν και να μην γίνουν πουρές. Έτσι. Έχω βάλει μέσα 2 καρότα, 2 κρεμμύδια, ένα πράσο, ένα φύλλο δάφνης. Σε περίπτωση που βρείτε κανένα 2 σέλερι ή φινόκιο, μπορείτε να βάλετε μέσα.
Εντάξει, αλλιώς σας είπα προαιρετικά, δεν βάζετε τίποτα από τα λαχανικά τώρα και τα κρατάτε και τα βάζετε στο τέλος ψιλοκομμένα. Μάλιστα. Απλά δεν τα βάζουμε στην αρχή γιατί θα παραψηθούν. Και ένα ζωμό έτοιμο λαχανικών. Γιατί? Τώρα θα μου πείτε, από τη στιγμή που κάνει ζωμό, γιατί βάζει ζωμό? Γιατί βγαίνει σχετικά αδύναμος. Για να κάνουμε μια καλή γευστική κοτόσουπα από την αρχή με κόκαλα μόνο, πρέπει να βάλουμε τουλάχιστον 2 ή 3 καρκάσεις από κοτόπουλο για να δώσουν πραγματική γεύση, έτσι. Θα ενισχύσουμε πολύ λίγο τη γεύση με ένα ζωμό κοτόπουλο. Και τώρα θα βάλουμε νερό μέχρι που να καλυφθεί τελείως το κοτόπουλο, 1,5 με 2 λίτρα. Εκεί πέρα θα πάρει. Και αυτό που θα κάνετε είναι. Βάλτε πάνω στη φωτιά να δείξουμε τι θα κάνουμε. Θα βάλει λίγο ακόμα νεράκι. Άσε πάνω, βάλω εγώ πίσω. Λοιπόν, αυτά τα αφήνω εδώ γιατί θα τα ψιλοκόψω. Ξέρω ότι σας φαίνεται λίγο παράξενος τρόπος που το κάνουμε, αλλά άμα δοκιμάσετε μια φορά τη σούπα έτσι. Όχι, έχει λογική. Δεν χάνετε τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά κάνετε το ίδιο πράγμα που κάνετε συνήθως. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα την κατσαρόλα και τη βάζουμε πάνω στη φωτιά. Εντάξει. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μην αφήσετε να βράσουν πάρα πολύ δυνατά τα. Α, πρέπει να σιγοβράσει. Ακριβώς. Λοιπόν, και θα δείξω γιατί. Εδώ πέρα έχω μετά από 2 ώρες βράσιμο τα λαχανικά, να δείτε πόσο διαφανής και πόσο διαυγής είναι το ζουμί μέσα. Βέβαια, αν το κοτόπουλο ήταν χωριάτικο, θα είχε πολύ πιο λίπος. Γιαννούλας, δεν έχει ούτε ένα κουτάλι. Έλεγα, εδώ έχει όμως και το κρέας. Όχι, όχι, έχει μόνο τις καρκάσεις, τα κόκαλα. Αυτό που έχει μείνει γύρω-γύρω μόνο είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι αρκετό όμως, Αυτό δηλαδή δεν ήθελε κάποιος να το βλύψει. Μπορείς βέβαια να το βγάλεις και να το βάλεις στο τέλος στο φαγητό. Αλλά αυτή η γεύση από το κοτόπουλο που έχει βράσει 2 ώρες, με αυτή τη γεύση από το κοτόπουλο. Εδώ δεν έχει καθόλου κρέας, είναι αυτό που απλώς ξεκοκάλισε. Αυτό που έχει μείνει πάνω. Λοιπόν, στο χωριάτικο πάντως έλεγα, έχει πολύ πιο πολύ. Είναι σαν να έχει βάλει λαδάκι. Λοιπόν, γιατί. Είναι πιο λιπαρά. Είναι αυτό που σου είπα εγώ τώρα, ότι θα πούμε το χασάπι να βγάλει και τις παραπανήσιες πέτσες. Τα λίγα λιπαρά όταν είμαστε άρρωστοι τα χρειαζόμαστε από την κοτόσουπα. Το πολύ πολύ λίπος που έχει αυτό και το άσχημο το λίπος που έχει πέτσα από το κοτόπουλο δεν είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Εδώ δεν έβαλες πέτσα, την έχεις βγάλει καθόλου. Καθόλου. Έχω βάλει μόνο τα κόκαλα, ουσιαστικά ένα κοτόπουλο το έχουμε χωρίσει στο κρέας και στα κόκαλα. Βράσαμε τα κόκαλα με τα λαχανικά μέσα για μία μισή. Μετά δηλαδή αυτό, μετά από μία μισή ώρα γίνεται έτσι. Ναι. Σε περίπτωση που δείτε ότι δεν είναι τόσο διαυγές, γιατί όπως βλέπεις σχεδόν μέχρι το πάτο της κατσαρόλας. Διαυγές, ναι. Σημαίνει πως παραβράσετε πολύ δυνατά το ζωμό σας. Κοτόσουπα. Ναι. Δεν πρέπει να το βράσετε πολύ δυνατά. Θα σιγοβράσουμε για να φύγει ωραία η ζελατίνη μέσα από το κρέας, να είναι γευστικό, να είναι και θρεπτικό το ζουμί που βγαίνει τελικά. Και μετά από μία μισή-δύο ώρες θα γίνει κάπως έτσι. Αυτό το παίρνω πίσω. Τώρα. Τέλεια. Ουσιαστικά μετά από μία μισή-δύο ώρες έχουμε τελειώσει και το φαγητό μας. Αυτό που θα κάνουμε είναι να σουρώσουμε αυτό το ζουμί, γιατί δεν θέλουμε τα κόκαλα και δεν θέλουμε καθόλου οτιδήποτε υπάρχει εκτός από το ζουμί. Θα σταματήσετε, έχετε σκάσει, Παναγία μου. Παναγία μου. Ρίξε. Κάτσε να καθαρίσω λίγο το γατσάνο. Φοβερή καρκάτσα. Αμά έχετε πάθει τώρα εσείς με καρκασίαση. Τι μας κάνει εντύπωση. Η λέξη καρκάσα. Ναι. Τι σημαίνει, είναι το κουφάρι. Το κουφάρι είναι λίγο άσχημη σε λέξη. Κάτσι. Ο σκελετός να το πω. Αυτό είναι ακόμα πιο άσχημο. Η βάση, η ραχοκοκαλιά. Όχι. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, μετά από μία μισή ώρα. Το άλλο τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν το χρησιμοποιούμε καν. Μπορείτε να μην βάλετε τα λαχανικά, σας είπα τότε, μπορείτε να τα βάλετε στο τέλος. Απλά τα λαχανικά, ό,τι γεύση είχαν να δώσουν. Εγώ θα έβαζα και τώρα, δηλαδή ένα κρεμμύδι και δύο καρότα δεν είναι τίποτα. Θα κόψω λίγο φιλόκι για να. Για το ζουμάκι, ναι, και μπορείς να βάλεις και μετά. Δηλαδή να βάλεις δύο. Ακριβώς. Λοιπόν, άμα έχετε ξαναδεί τέτοιο χρώμα σε μία σούπα, τόσο διαφανής και τόσο όμορφη, να μου το πείτε και εμένα γιατί. Δεν είναι έτσι. Όταν το παραβράζουμε, συνήθως τα κομματάκια, το ζουμί είναι γευστικό. Έχει γεύση σούπα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σούπα, είναι μόνο ζουμί. Τέλεια. Σκέψου ότι δεν έχουμε βάλει καν άλλο το πίπερο μέσα, έτσι. Δεν έχουμε βάλει τίποτα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, βάζουμε τέρμα τη φωτιά μας. Κάτσε να βάλω εδώ πέρα. Α, θα το αφήσω εδώ. Τώρα πρέπει να βάλουμε λογικά το κρεατάκι. Τώρα βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Κοιτάξτε τώρα. Σε περίπτωση όπου, όπως είπε η Φέη, θέλουμε να βάλουμε λαχανικά μέσα και δεν τα βάζουμε στην αρχή, τα βάζουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό κράτησα αυτό. Σε αυτό το σημείο μπορούν να είναι λίγο πιο ψιλοκομμένα. Θα είναι αναγκαστικά ψιλοκομμένα για να προλάβουν να γίνουν. Για το ζουμί τα θέλουμε χοντρόκομμένα. Χοντροκομμένα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ό,τι λαχανικά έχετε, καρότο, πράσο, σέλινο, κρεμμύδι, σέλερι, οτιδήποτε έχετε, θα τα ψιλοκόψετε
και τα ρίξετε μέσα. Βέβαια είναι λίγο παράξενη να τρώτε τη σούπα με λαχανικά, γιατί εγώ κοτόπουλο σπίτι τουλάχιστον με λαχανικά δεν είχα φάει ποτέ από τη μαμά μου. Δηλαδή, ναι, εμάς είχε μόνο ρύζι και κοτόπουλο. Αυτό, βάζατε, ε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε καθαρίσει το ζουμί. Έχει μείνει ο ζωμός ουσιαστικά από το κοτόπουλο που είναι πολύ γευστικός και είναι πλούσιο σε ζελατίνη μέσα από τα κόκαλα. Δηλαδή είναι πολύ θρεπτικός. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Είπαμε, θα προσθέσουμε μία μισή περίπου κουταλιά εκεί. Ναι, μία μισή κουταλιά για κάθε άτομο. Για κάθε άτομο. Πόσα άτομα είναι. Περίπου 1,5 με 2 λίτρα μας βγάζουν 6 άτομα. 6 άτομα με 8 φαγητό. Άρα θα βάλουμε 9 μερίδες ρύζι. 9 κουταλιά. Άρα ένα κοτόπουλο πόσα κιλά. Κανονικό, 1,5 κιλό εκεί πέρα κάπου. Βάζεις πόσες κουταλιές? 9 κουταλιές. Δεν έχω ιδέα πόσες έχω βάλει τώρα, αλλά λογικά πρέπει να έχω βάλει 9. Ναι, δεν μέτρησα. Ωραία. Και βάλε τέρμα τη φωτιά. Τέρμα. Και το κοτόπουλο, ακούστε να σας πω. Συγγνώμη.